επικαιρότητα σε όλα τα πεδία τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στο προσκήνιο και θα συνεχίσει να βρίσκεται για τις επόμενες περίπου 10 ημέρες βρίσκεται το εργασιακό νομοσχέδιο. Έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων πριν καν τεθεί προς διαβούλευση με τις πρώτες ανακοινώσεις από πλευράς του αρμόδιου υπουργού. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε, το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά κατατέθηκε στη Βουλή. Θα επεξεργαστούν οι αρμόδιες επιτροπές στις διατάξεις του και στις 17 Ιουνίου αναμένεται να ψηφιστεί. Οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας ήδη γνωστές. Νομαρχιακό τμήμα Ξάνθης της ΑΔΕΔΗ συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε εκτελεστική γραμματεία της ΑΔΕΔΗ για τις 10 Ιουνίου. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ξάνθης της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Χαράλαμπος Ευστρατίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευστρατίου. Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να πούμε, κύριε Ευστρατίου, ότι την προηγούμενη φορά μετεμποδίων η συνομιλία μας εδώ στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, εν κινήσει ήταν ο κύριος Ευστρατίου, μπορέσαμε βεβαίως να δώσουμε έτσι το στίγμα περισσότερο της ΑΔΕΔΗ σε ό,τι αφορά την αντίδρασή της, δηλαδή την αντίθεσή της απέναντι στο νομοσχέδιο. Να υπενθυμίσουμε, κύριε Ευστρατίου, ότι η ΑΔΕΔΗ μετέθεσε την ημερομηνία, γιατί είχε πρωτοανακοινώσει 3 Ιουνίου απεργία για το εργασιακό, στις 10, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Έχουμε από κοινού αγώνα μαζί με τη ΓΕΣΕ. ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕ μαζί λοιπόν, και το νομαρχιακό τμήμα Ξάνθης της ΑΔΕΔΗ εκείνη την ημέρα. Το νομαρχιακό τμήμα Ξάνθης της ΑΔΕΔΗ εκείνη την ημέρα στις 10, την 5η δηλαδή, θα παρευρίσκεται στο εργατικό κέντρο. Στις 10 στο εργατικό. Και θα καλέσει ήδη όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία είναι μέλη μας, να παρευρεθούν εκεί μαζί με τους εργαζόμενους από όλο το δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Ευστρατίου, εσείς ενημερώσατε, διαπιστώσατε πρόθεση και διάθεση συμμετοχής από τους συναδέλφους σας. Να εξηγήσω γιατί το ρωτώ. Ούκο λίγες φορές ο κύριος Ευστρατίου εξήγησε τους λόγους της διστακτικότητας ό,τι αφορά τη συμμετοχή των συναδέλφων του. Περισσότερο είναι οικονομική. Έτσι, κύριε Ευστρατίου. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη Άρα σας ρωτώ εάν διαπιστώσατε ότι υπάρχει διάθεση. Αυτή τη φορά έχω τηλέφωνο από συναδέλφους που ενώ άλλες φορές δεν απεργούσαν, είναι έτοιμοι να επεργήσουν, κατανοώντας ότι αυτό το νομοσχέδιο κάποια στιγμή που σε πρώτη φάση αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα θα επεκταθεί και στο δημόσιο. Από εκεί και μετά τα αποτελέσματα, κυρία Οικονόμου, θα τα δούμε την 5η το μεσημέρι. Είναι. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι κατανοούν και καταλαβαίνουν και όλος ο κόσμος το συζητάει και καταλαβαίνει. Για παράδειγμα, το 8ωρο θα μπορούσε να παραμείνει μόνο έτσι όπως διατυπώνεται στις διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Κάποια στιγμή θα επεκταθεί αυτή η ελαστικότητα. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Όταν καίγεται το σπίτι του γειτονά, κάποια στιγμή θα πάρει φωτιά για το δικό μας. Λοιπόν, ή θα σβήσουμε όλοι μαζί τη φωτιά που βρίσκεται στο σπίτι του γείτονα, ή αν την αφήσουμε και κοιτάμε, θα επεκταθεί και στο δικό μας. Αυτό ακριβώς λέμε στους συναδέλφους. Πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι το έχουν κατανοήσει, βρίσκονται και αυτοί σε ένα δίλημα στο αν θα κάνουν ή όχι απεργία, γιατί όπως σας έχω πει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός και ειδικά τα τελευταία χρόνια οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων έχουν πέσει και βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση ώστε προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν. Ναι, με τα ενιαία μισθολόγια, με τις περικοπές που είχαν σε δώρα έτσι και επιδόματα τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο, κύριε Ευστρατίου, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη μας συζήτηση, έρχεται κυριολεκτικά να ανατρέψει πάρα πολλά θέματα τα οποία θεωρούσαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είχαν πλέον κατοχυρωθεί ως κεκτημένα για τους εργαζόμενους. Και μετά από αγώνες. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι συνέχεια του νομοσχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Με τον νόμο της κυρίας Αξιόγλου, τον οποίο καταφέραμε και τον κατά κάποιο τρόπο έμεινε σε αδράνεια. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει λοιπόν το προηγούμενο
νομοσχέδιο της κυρίας Αξιόγλου, ώστε να έρθει και να φέρει όλες αυτές τις μεταβολές που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά. Ώστε να ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές, προαπαιτούμενο ήταν το εργασιακό και ασφαλιστικό, έτσι, γιατί άνοιξαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το βάζω τυχαία, το ασφαλιστικό ξανανοίγει. Και το ασφαλιστικό ξανανοίγει, βέβαια ξεκινάει σε πρώτη φάση από τα επικουρικά ταμεία. Ναι. Αλλά δεν έχει σχέση, κάποια στιγμή θα επεκταθεί και στα κύρια ταμεία. Άρα λοιπόν έρχεται να ολοκληρωθεί η αρχή που είχε γίνει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η εκτίμησή σας, κύριε Αυστρατίου. Δεν είναι δικιά μου εκτίμηση, είναι μια εκτίμηση και μια αλήθεια την οποία επιβλέπουμε όλοι μας, έτσι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλοι αναρωτιόμαστε, από όπου πολιτικό ή κομματικό μετερίζει είμαστε, ότι οι κυβερνήσεις που έρχονται στην Ελλάδα προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα, έτσι όπως τα βλέπουμε, τουλάχιστον δεν είναι τα συμφέροντα υπέρ των εργαζομένων. Δυστυχώς. Γι' αυτό ο καθένας μέσα από τα κόμματα και από το θεσμικό ρόλο που έχει, πρέπει να δίνει το στίγμα ώστε αυτά εδώ να αλλάξουν. Θέλω να τονίσουμε το εξής, κύριε. Δηλαδή, οι συλλογικές συμβάσεις τώρα. Ναι. Θα φτάσω σε ένα σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτεί ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά μία συλλογική σύμβαση, γιατί κατανοείται και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι θα έχει την πίεση του εργοδότη του, ότι αν δεν αποδεχτεί τη συλλογική σύμβαση που εγώ θέλω να σου επιβάλλω, την επόμενη μέρα θα σε απολύσω. Ουσιαστικά δείχνει ατομικές συμβάσεις αυτό το σχέδιο. Έτσι ακριβώς. Δείχνει ατομικές συμβάσεις, γενίκευση των ατομικών. Αυτό το διάστημα είναι στα ύψη. Άλλωστε το βλέπουμε και από, θα σας πω μια διαπίστωση και πιστεύω ότι θα την καταλάβουν όλοι. Το τελευταίο διάστημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, γίνονται εξετάσεις στο στρατό. Βλέπω λοιπόν καθημερινά παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει και έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους ή ακόμη και διδακτορικούς να θέλουν να μπουν επόψη στο στρατό, που σημαίνει ότι θέλουν να μπουν απλοί στρατιώτες, μισθοφόροι εντός εισαγωγικών, για να πάρουν τα 1000 ευρώ. Φτάσαμε λοιπόν σε σημεία που κάποιες θέσεις εργασίας τα προηγούμενα χρόνια δεν τις δίναμε σημασία. Τώρα πτυχιούχοι που έχουν επενδύσει οι γονείς τους και αυτοί οι ίδιοι να θέλουν να πάνε στο στρατό, δεν είναι υποτιμητικό φυσικά, αλλά δείχνει ότι πλέον δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος θα έπρεπε να υπάρξει για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας ή δεν υπάρχουν υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, να το πούμε έτσι. Το υψηλά σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Αξιοπρεπώς αμοιβόμενες. Δεν τυχαίο ότι φεύγουν στο εξωτερικό παιδιά. Γι' αυτό και αυτοί τα οποία σπουδάζουν. Κάθε τρόπο είναι να φύγουν στο εξωτερικό και να βρουν μια άλλη τύχη, μια καλύτερη τύχη, και να είμαστε σίγουροι ότι άμα κάποιοι φύγουν στο εξωτερικό, πολύ ελάχιστοι θα γυρίσουν πίσω, γιατί εκεί θα βρουν αυτό που αναζητάν. Και γι' αυτό λοιπόν αυτοί που δεν θέλουν να φύγουν πίσω προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν σε κάποια. Μια σιγουριά. Θέλουν μια σιγουριά. Έτσι, έναν μισθό ο οποίος να είναι τουλάχιστον για κάποια χρόνια στην τσέπη του. Αν τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαμε και λέγαμε ότι κάποιος πτυχιούχος θα πάει στο στρατό ως απλός φαντάρος, θεωρώ ότι θα ήταν ανέργωτο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ευστρατίου, θέλω να τονίσουμε όμως και κάτι ακόμη, το οποίο το είχαμε πιάσει έτσι λίγο στη συζήτησή μας στην αρχική για το εργασιακό. Δεν είναι όλες οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου διατάξεις. Ναι, θα συμφωνήσω. Έτσι, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να σηκώνουν πόλεμο, όπως αυτόν που κήρυξαν τώρα τα συνδικάτα. Υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες έρχονται να συμμαζέψουν κάπως, έτσι αν θέλετε, και την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες. Κάποια από αυτά τα είχε ζητήσει και η ΑΔΔ. Είχε συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει, και η ΑΔΔ σε κάποια, έτσι δεν είναι? Μα είναι λογικό. Σε κάθε νόμο θα βάλουν και κάποια πράγματα από αυτά που ζητούσαμε, ώστε να μπορέσουν να στρογγυλέψουν καλύτερα αυτό που θέλουν. Είναι αυτό που λέμε, το τυρί στη φάκα. Πολύ λαϊκά. Ναι, εντάξει. Απλώς εμείς λέμε ότι πρέπει να καταλάβουν τόσο οι βουλευτές μας, όσο και αυτοί που κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν αυτά εδώ, ότι αυτά που ζητάνε θα γυρίσουν μπούμεραγκ προς τους ίδιους, γιατί καταλαβαίνετε και κατανοείτε, ένας εργαζόμενος τον οποίο θα τον έχουμε καθημερινά σε μια θέση εργασίας και θα του λέμε να δουλέψει 8 ώρες, από 8-10 ώρες, καταβάλλεται ψυχικά, καταβάλλεται σωματικά, δεν θα μπορεί να αποδώσει όπως πρέπει.
Αυτά όλα τα έχουμε πει, έχουν κερδιθεί μετά από αγώνες. 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνο, ξεκούρασης. Λοιπόν, θεωρώ ότι όταν αυτά εδώ θα χάσουμε την ισορροπία και δεν θα μπορεί ο κόσμος μετά να αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει και το κομμάτι των συνδικαλιστικών. Προτάσσονται οι διατάξεις για τα εργασιακά. Υπάρχουν όμως διατάξεις οι οποίες αλλάζουν άρδιν το σκηνικό και στο κομμάτι των συνδικαλιστικών, κύριε Ευστρατείο. Τι θέλετε ακριβώς, τι εννοείτε? Λοιπόν, θέμα απεργιών, ποινικοποίηση. Ναι, πολύ σοβαρό. Το θέμα των απεργιών είναι πολύ σοβαρό. Σημαίνει πλέον... Ποινικοποίηση, ότι... να το ολοκληρώσω, να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Ποινικοποίηση, όχι τις δράσεις των συνδικαλιστών, όχι, αλλά στο... Πηγές. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σας ακούμε. Να το πούμε πολύ απλά για να το καταλάβει και για να το κατανοήσει ο κόσμος που μας ακούει. Εάν προκηρύξει μία οποιαδήποτε ομοσπονδία, ένας οποιοδήποτε σύλλογος, μία απεργία για θέματα κλαδικά και εφόσον το δικαστήριο βγάλει την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Μέχρι τώρα γινόταν το εξής. Η ΓΕΣΕ ή η ΑΔΕΒΗ επαναπροκήρυξε την απεργία ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί. Τώρα πλέον αυτό δεν θα μπορεί να γίνει και αυτοί που επιβάλλουν την απεργία, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφαση δε πάντα της Γενικής Συνέλευσης, που σημαίνει ότι θα είναι το 51% της Γενικής Συνέλευσης, και αν ακόμη το πάμε και ηλεκτρονικά, καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι ο εργοδότης σε αυτούς που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα επιβάλλει το τι πρέπει να ψηφίσουν, γιατί θα είναι από τον υπολογιστή του γραφείου τους ή θα τους πει εγώ. Μπορεί να είναι και από το κινητό τους, κύριε Αυστραλίου, και εσείς. Οπουδήποτε, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει το λεγόμενο bullying, το εργασιακό bullying, γιατί θα τους επιβάλλει εφόσον θα υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις μονομερώς με τον εργοδότη. Mm. Θα είναι οι συλλογικές συμβάσεις που θα διαπραγματεύονται, θα τις διαπραγματεύονται οι ίδιοι. Άρα λοιπόν εδώ τι ισχύει, το διέρη και βασίλευε. Θα σας πω εγώ, κυρία Οικονόμου, λοιπόν. Εγώ εσένα θα σε κάνω μια καινούργια ξεχωριστή συλλογική σύμβαση. Μην ψηφίζεις υπέρ της απεργίας. Τι θα κάνετε, κυρία Οικονόμου, ή τον κύριο Ευστρατείου? Ο κύριος Ευστρατείου, πονηρά σκεφτόμενος. Κατανοητό, έτσι όπως το. Έτσι όπως το... Από εκεί και μετά, εφόσον η απεργία κριθεί παράνομη και κατακριστική, όσοι την έχουν προκηρύξει και το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχει ποινικές ευθύνες, εφόσον αυτή συνεχίζεται. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν ευθύνες ακόμη και για να υπάρξουν πρόστιμα τέτοια, τα οποία θα επιβληθούν από τα δικαστήρια, ακόμη και για ακίνητες περιουσίες. Ναι, αν ο άλλος δεν έχει το ποσό για να μπορέσει να αποπληρώσει το πρόστιμό του. Έτσι. Αυτό θεωρείται ότι σιγά σιγά θα αποδυναμώσει και το συνδικαλιστικό κίνημα? Κοιτάξτε, το συνδικαλιστικό κίνημα το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, είναι ήδη αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ τώρα θέλει γερά στο μάχη, έτσι. Είναι ήδη αποδυναμωμένο. Τουλάχιστον στο κομμάτι των απεργιών. Είναι αποδυναμωμένο. Είναι ήδη αποδυναμωμένο. Εμένα μου αρέσει να λέω τις αλήθειες. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν εμπιστεύονται το συνδικαλιστικό κίνημα. Και δεν το εμπιστεύονται. Οι λόγοι που δεν το εμπιστεύονται είναι πάρα πολλοί. Ένας όμως από τους σημαντικότερους λόγους είναι ο καθημερινός βομβαρδισμός από τα διάφορα ΜΜΕ, ότι οι συνδικαλιστές είναι τα λαμόγια, είναι αυτοί που βολεύονται, είναι αυτοί που παίρνουν θέσεις εργασίας κτλ. Και για ορισμένους να τα κατανοήσουν. Αλλά υπάρχουν συνδικαλιστές και ιδίως του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν είναι ούτε αψηλά εμβούμενοι ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο πρόεδρος της ΑΔΕΒΗ, ο προεδρεύοντας της ΑΔΕΒΗ αυτή τη χρονική στιγμή, είναι εκπαιδευτικός και παίρνει το μισθό του. Δεν έχει από πουθενά αλλού κάποιο έσοδο ώστε να πούμε ότι παίρνει. Δεν είναι δηλαδή σε κάποια επιχείρηση μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου κτλ. Αυτό λοιπόν έχει παραφραστεί από τα διάφορα ΜΜΕ, ότι μπαίνουν στα διοικητικά συμβούλια, παίρνουν υπέρογκα ποσά κτλ. Και αν γίνονται σε κάποιες περιπτώσεις κάποιων συνδικαλιστών, το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Αλλά πρέπει να ονομάσουμε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι να το βάζουμε ολοκληρωτικά σε όλους όσους ασχολούνται με το συνδικαλισμό. Αυτό θεωρείται ότι είναι ο βασικός λόγος? Ο βασικός λόγος... Δεν θεωρείται ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν ή, εν πάση περιπτώσει, ύψωσαν φωνή, διεκδίκησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης? Ο δημόσιος τομέας ήταν εκείνος από τον οποίο ξεκίνησαν οι μεγάλες απώλειες. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι σε πρώτη φάση αυτό εδώ το καθημερινό, ο καθημερινός βομβαρδισμός, ότι οι συνδικαλιστές είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, έχει κάνει τους συναδέρφους
να ακούν συνδικαλιστή και να φεύγουν μακριά. Καλά, και για τους γιατρούς τα ίδια λέγαμε πριν την πανδημία. Φακελάκια βλέπαμε από εδώ, βλέπαμε από εκεί και ξαφνικά χειροκροτούσαμε, βρε κύριε Ευστρατίου. Ο βομβαρδισμός. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν θα γίνει, όταν έχουμε περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι οι συνδικαλιστές είναι οι άνθρωποι αυτοί που λέμε, δευτερεύον έρχεται αυτό που λέτε, οι κρίσεις και ο αγώνας και όλα τα υπόλοιπα. Πρωταρχικός στόχος είναι αυτός. Καταφέραν όλα αυτά τα χρόνια και έχουν μειώσει, αποδυναμώσει το συνδικαλιστικό. Καλά, δεν διορίζονται. Τους ψηφίζουν, τους ψηφίζουν. Στα σωματεία νομίζω καλούνται και ψηφίζουν τα μέλη για να αναδείξουν. Δεν ξέρει αυτός που ψηφίζει, αν ψηφίζει λαμόγιο, υψηλά αμοιβόμενο ή έναν άνθρωπο μαχητικό. Ναι, το ξέρει. Τότε γιατί να επηρεάζεται η άποψή του από αυτά που ακούει. Δεν τον ξέρω εγώ τον Ευστρατίου. Όλα είναι μία μικρογραφία της πολιτικής κοινής. Και τους πολιτικούς τη μία τη μέρα τους ψηφίζει και την άλλη τη μέρα τους βρίζει, έτσι. Γιατί δεν εκπροσωπούν αυτό που θέλουν να εκπροσωπήσουν. Γιατί δεν λέμε ότι όλη η πολιτική είναι το ίδιο. Υπάρχουν και καλοί πολιτικοί. Δυστυχώς όμως σε αυτούς τους καλούς πολιτικούς, μετά από αυτό που βομβαρδίζονται από τα διάφορα ΜΜΕ και από τα διάφορα συμφέροντα, όλοι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, να το πούμε έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι ενώ τώρα λέει, παράδειγμα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν εκπροσωπούν κατά πολύ τους εργαζόμενους και γι' αυτό λένε ότι βάζουν το 50-1%, αυτό δεν ισχύει στις βουλευτικές εκλογές, στις εθνικές εκλογές. Γιατί βλέπετε τι αποχή έχει στις εθνικές εκλογές, φτάνουμε να έχει αποχή του 40-50%. Δηλαδή το κόμμα που κυβερνάει, από το 40% αποχή μένει το 40% των ανθρώπων που ψηφίζουν και από το 60% των ανθρώπων που ψηφίζουν παίρνει το 30%. Αν το κάνουμε αναλογικά, με ένα 25-30% εκλέγεται ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε άδικο στους υπολογισμούς σας πάνω κάτω, σωστή είναι, αλλά εντάξει, το ίδιο είναι να βγάζεις κυβέρνηση. Ότι για να κάνουμε απεργία θέλουμε το 50-1. Γιατί δεν το λέμε λοιπόν για τις βουλευτικές εκλογές? Για να σχηματιστεί κυβέρνηση θέλουμε το 50-1 του ελληνικού λαού. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες οι κινήσεις είναι στοχευμένες ώστε να αποδυναμώσουν κατά κύριο λόγο αυτό που σας λέω, το συνδικαλιστικό κίνημα, να χάσει ο συνάδελφος την εμπιστοσύνη του στον οποιοδήποτε συνδικαλιστή, ώστε να έρθουν όλοι αυτοί μετά και να μπορέσουν να κάνουν συλλογικές συμβάσεις μονομερές, να καταργήσουν το οχτάωρο, να βάλουν υπερορίες, να μειώσουν τους μισθούς, να αυξήσουν τη φορολογία και πάει λέγοντας. Άρα ουσιαστικά λέω ότι το κομμάτι των συνδικαλιστικών που περιλαμβάνει το εργασιακό έρχεται να σιγοντάρει τις ανατροπές που σχεδιάζονται για τα εργασιακά. Εννοείται. Μάλιστα. Μάλιστα. Εννοείται. Τώρα, αυτή είναι η πρώτη απάντηση, 10 Ιουνίου. Δεν είδαμε ακόμη κάποια βελτίωση, γιατί είχε διαρρεύσει από το Υπουργείο Εργασίας ότι θα υπάρξουν κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις στις επίμαχες διατάξεις. Αυτό ενδεχομένως βέβαια να γίνει τώρα, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Εσείς υποψιάζομαι τώρα παρακολουθείτε μαζί και με τη ΓΕΣΕ το όλο θέμα. Ναι. Και ανάλογα θα λάβετε και τις σχετικές σας αποφάσεις. Εννοείται. Πρώτη απεργία 10 Ιουνίου για το εργασιακό. Θα αλλάξουν πολλά, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ήδη και έχουν αλλάξει πολλά. Έχουν αλλάξει πολλά στο κομμάτι της εργασίας τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Και προ-κρίσης ακόμη, κύριε Ευστρατίου, να το παραδεχτούμε αυτό. Και το δημόσιο δεν ήταν εκτός αυτών. Δηλαδή η ελαστικοποίηση της απασχόλησης και από το δημόσιο ξεκίνησε. Τετράωρα, έτσι. Τα θυμίζουμε αυτά. Και συνεχίζεται, φυσικά συνεχίζεται και ενισχύεται. Και ενισχύεται τώρα και με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ενισχύεται και εδώ. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Παίρνουμε κάποιον συνάδελφο, γιατί εγώ τους θεωρώ συναδέλφους, συμβασιούχο, ο οποίος όμως δεν έχει ορκιστεί στο ελληνικό σύνταγμα και δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή έρχονται εδώ τα παιδιά και κατά βάση κάνουν επικουρική δουλειά. Δεν μπορούν να αναλάβουν βασική δουλειά, ασχέτως αν κάποιοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι και το κάνουν αυτό. Δεν έχουν όμως, δηλαδή ένας μηχανικός δεν μπορεί να υπογράψει μια μελέτη. Ένας συμβασιούχος μηχανικός δεν μπορεί. Ένας συμβασιούχος μηχανικός δεν μπορεί να υπογράψει μια μελέτη. Διοικητικά. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Άρα επί της ουσίας, λέτε ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα της διοίκησης με αυτόν τον τρόπο.
με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με αυτή την επιλογή στο κομμάτι το εργασιακό. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει, κύριε Ευστρατίου. Θα δούμε και αν θα εισακουστεί η φωνή. Καταρχάς, εκείνο το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι αν το μήνυμα θα είναι ηχηρό. Αν ο κόσμος δηλαδή. Την Πέμπτη, και θέλω να ξέρουν οι συνάδελφοι που μας ακούν, τόσο το ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ότι αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα αλλάξει κατά πάρα πολύ μεγάλο σκηνικό ο χάρτης της εργασίας. Και κατά δεύτερον, πλέον οι απεργίες, οι οποίες πολλές φορές είναι δίκαιες και πραγματικές απεργίες, πρέπει να απεργήσουμε για πραγματικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, δεν θα μπορούν να γίνουν αν δεν έχουμε το 50-1%. Δηλαδή, η επόμενη απεργία θα είναι πολύ δύσκολη για να γίνει. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, θα μπορεί να περνάει ό,τι θέλει. Χωρίς απεργίες, χωρίς τίποτα. Θα είναι δύσκολο για τους συνδικαλιστές να μπορέσουν, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να μπορέσουν να συγκεντρώσουν αυτό το ποσοστό, λέει ο κ. Ευστρατίου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ναι. Εδώ τώρα θα περάσουμε και από την ατομική στη συλλογική ευθύνη. Τα σωματεία έχουν μέλη. Έχουν μέλη. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να παραστούν όλη την Πέμπτη στην απεργία. Πρέπει να το κατανοήσουν, να αφήσουμε... Από τις 17 Ιουνίου και μετά, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και γίνει νόμος, θα είναι πολύ δύσκολο και με απεργία να απαντήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουν με οτιδήποτε μετά. Θα φτάσουμε σε σημεία όπως παλιά, των λεγόμενων αγανακτισμένων στις πλατείες. Και τώρα με τον κορονοϊό δεν ξέρω και κατά πόσο μπορούν να γίνουν και αυτές. Αυτό θα είναι όμως ακόμη χειρότερο, έτσι. Εντάξει. Αυτό θα είναι ακόμη χειρότερο. Θα όλοι τους ότι αυτή τη χρονική στιγμή είναι η τελευταία φορά που μπορούμε να παλέψουμε για να ανατρέψουμε τις λεγόμενες πολιτικές, οι οποίες θα είναι πολύ κακές για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά. Δεν είναι δηλαδή το θέμα συλλογικό πλέον. Είναι και προσωπικό. Παλεύουμε για τον καθένα προσωπικά, για τη συλλογική σύμβαση που ζητάει να υπογράψει ο καθένας προσωπικά. Μάλιστα. Άρα δίνει ο καθένας, λέτε, μόνος του... προσωπική του μάχη. Μόνος του τη μάχη. Την προσωπική του μάχη. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, έτσι δεν είναι, κύριε Ευστρατίου? Έτσι εννοείται. Λοιπόν, και οι άνεργοι, οι εν δυνάμει λοιπόν εργαζόμενοι του μέλλοντος, οι απασχολήσιμοι, θα δούμε τι έρχεται και από εκεί και πέρα να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Για να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη και πόσο βεβαίως θα ακουστεί το μήνυμα, γιατί και ο κύριος Χατζηδάκης από τη δική του την πλευρά, θα τον ακούσατε, συνεχίζει να επιμένει ότι το νομοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Θα δούμε τι θα γίνει, ποιος θα κάνει πίσω και ποιος όχι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ευστρατίου. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Τον ευχαριστούμε. Τον κύριο Ευστρατίου, μαζί με το εργατικό κέντρο λοιπόν, τον Μαρχιακό Τμήμα Ξάνθης της ΑΔΔΗ, εστιάζουμε όλο αυτό το διάστημα στα εργασιακά, όπου βεβαίως υπάρχουν σοβαρότατες αλλαγές. Το κομμάτι του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές στα συνδικαλιστικά, λίγο το έχουμε αναλύσει. Σχεδόν όλα βέβαια τα μέσα ενημέρωσης. Οι ανατροπές που έρχονται και εκεί είναι εξίσου μεγάλες. Είναι εξίσου μεγάλες. Τώρα, εάν ισχύει αυτό που μας είπε ο κύριος Ευστρατίου, ότι είναι ήδη αποδυναμωμένο το συνδικαλιστικό κίνημα και έρχεται να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, αυτή είναι η εκτίμησή του, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν απρόσκοπτα, χωρίς αντιδράσεις δηλαδή, οι αλλαγές στα εργασιακά, είναι ένα ζητούμενο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.